ο detective Νίκος ήρθε για να ερευνήσει μια δύσκολη υπόθεση. Κάποιος είχε σπρώξει ένα διάσημο παίκτη μπάσκετ κάτω από τις σκάλες και κατέληξε σε νοσοκομείο πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο detective είχε τρεις υπόπτους. Όλοι τους ήταν συμπαίκτες του παίκτη. Ο Γιάννης είπε ότι είχε καθαρίσει και έλεγχε τις μπάλες. Ο Γιώργος εξήγησε ότι έτρωγε μεσημεριανό γεύμα και έφαγε τόσα μπιφτέκια και τηγανιτές πατάτες που μετά από αυτό πήγε στο γήπεδο για προπόνηση. Και ο Πέτρος είπε στον detective ότι έκανε μασάζ επειδή η πλάτη του πονούσε. Ο detective Νίκος δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβει ποιος ήταν ο ένοχος. Θα καταφέρετε κι εσείς να το βρείτε? Ήταν ο Γιώργος που έσπρωξε τον συμπαίκτη του, γιατί έλεγε ψέματα. Πώς μπορείς να φας τόσο μεγάλο γεύμα πριν από την προπόνηση? Ο Ίβαν και ο Ηλίας είχαν ένα μικρό κατάστημα σε μια ήσυχη περιοχή. Μια μέρα αποφάσισαν να μείνουν αργά και να συζητήσουν ορισμένα επιχειρηματικά θέματα. Τα μεσάνυχτα, ο Ίβαν κάλεσε την αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, ήταν πολύ απελπισμένος. Αυτός είπε: «Άφησα τον Ηλία στο δωμάτιο και πήγα να ελέγξω ποια προϊόντα έπρεπε να παραγγείλουμε. Αλλά όταν επέστρεψα, 10 λεπτά αργότερα, ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Κάποιος τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι». Τότε οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Ίβαν αν είχε δει κάποιον κοντά στο κατάστημα. Αυτός είπε: «Δεν είδα κάποιον, αλλά άκουσα ένα αυτοκίνητο να φεύγει γρήγορα. Όταν έτρεξα έξω από το κατάστημα, είχε ήδη εξαφανιστεί γύρω από τη γωνία. Ήταν ομίχλη έξω και το αυτοκίνητο δεν είχε τα φώτα αναμένα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να δω τους αριθμούς πινακίδων. Αλλά παρατήρησα ότι το αυτοκίνητο ήταν σκούρο μπλε». Μετά από αυτή την εξήγηση, ο Ίβαν συνελήφθη επειδή χτύπησε τον Ηλία. Γιατί άραγε? Όταν είναι ομίχλη και σκοτάδι, είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε το σκούρο μπλε χρώμα. Ο Μάρκ ήρθε να δει τον Θωμά που ήταν φίλος του σε ένα γραφείο. Περπατώντας στο διάδρομο, άκουσε τον φίλο του να φωνάζει. Μπήκε μέσα και εντόπισε τον Θωμά να στέκεται κοντά σε ένα κορίτσι που ήταν στο πάτωμα. Ο Θωμάς είπε: «Είναι η γραμματέας μου, Λίντα. Μόλις επέστρεψα από το μεσημεριανό διάλειμμα και την είδα ανέστητη. Επίσης, ότι το χρηματοκιβώτιό μου ήταν ανοιχτό και έλειπαν πολύ σημαντικά έγγραφα». Ο αναπληρωτής του Θωμά μπήκε στο δωμάτιο. Αναρωτήθηκε τι συμβαίνει εδώ, καθώς έλειπε για 10 λεπτά το πολύ, μόλις πήγε να αγοράσει καφέ στην πλησιέστερη καφετέρια. Ξαφνικά το κορίτσι άνοιξε τα μάτια της και φοβόταν τόσο πολύ. Η κοπέλα εργαζόταν με κάποια έγγραφα, όταν κάποιος την άρπαξε από πίσω και μετά δεν είδε τίποτα, απλώς σκοτάδι. Φοβόταν και δεν ήξερε τι θα είχε συμβεί αν το αφεντικό της δεν είχε εμφανιστεί. Ο Μάρκ είπε στον Θωμά να καλέσει αμέσως την αστυνομία. Εάν ο γραμματέας ήταν ανέστητος, πώς ήξερε ότι ήταν ο Θωμάς που την έσωσε? Η Κλέρη ονειρευόταν για πολύ καιρό να έχει ένα σκυλί και την περασμένη εβδομάδα πήρε τελικά στον εαυτό της ένα χαριτωμένο κουτάβι. Αλλά όταν επέστρεψε στο σπίτι ένα βράδυ, το κουτάβι της είχε φύγει. Το μόνο που άφησε πίσω ήταν ένα παράξενο σημείωμα. Εάν θέλετε να δείτε το κατοικίδιό σας, να αφήσετε 5.000 ευρώ κοντά στο παρτέρι στον κήπο σας. Η Κλέρι κάλεσε αμέσως τη φίλη της που ήταν detective. Μαζί πήγαν να ρωτήσουν τους γείτονες. Ο Γιάννης άνοιξε την πόρτα. Φαίνεται ένοχος. Όταν η Κλέρι και ο detective τους ρώτησαν για το κουτάβι, πήρε μια βαθιά αναπνοή
και είπε ότι η γυναίκα του μόλις γέννησε το πρώτο μωρό. Έχουμε ήδη αρκετό άγχος στη ζωή μας. Ο Άντερσον θύμωσε αφού άκουσε την ερώτηση και είπε ότι δεν θα πάρει ποτέ το κατοικίδιο κάποιου άλλου, γιατί έχει 3 γάτες και 2 σκύλους. Ο Μάρκος δεν άρεσε επίσης την ερώτηση που του έκανα. Είπε ότι ήταν αλλεργικός στα ζώα και φτερνίστηκε δυνατά. Όταν οι φίλοι επέστρεψαν στο σπίτι, ο detective είπε στην Κλέρι: «Εγώ ξέρω ποιος έχει πάρει το κατοικίδιό σου. Μπορείτε κι εσείς να το βρείτε ποιος το έχει πάρει?» Ήταν ο Μάρκος, επειδή φτερνίστηκε και τα μάτια του ήταν λίγο κόκκινα. Αυτά είναι κοινά σημάδια αλλεργίας που σημαίνει ότι το κουτάβι της Κλέρι ήταν κάπου κοντά. Ο Ντέιβιτ κάλεσε την αστυνομία. Ήταν πολύ αναστατωμένος που κάποιος του είχε πάρει το αυτοκίνητό του, το είχε τρακάρει σε ένα δέντρο και είχε φύγει. Ο άντρας υποψιάστηκε έναν από τους εφήβους που ζούσαν στη γειτονιά. Η αστυνομία ρώτησε 3 νέους. Η Μάγια είπε ότι ήταν στη δουλειά, σε ένα καφενείο όταν συνέβη το ατύχημα. Ο Άντριαν είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς του τον είχαν τιμωρήσει και ότι ο μπαμπάς του τον είχε βάλει να καθαρίσει το τζάκι και την ώρα του ατυχήματος καθάριζε το τζάκι. Ο Ιαν ισχυρίστηκε ότι ήταν παρέα με έναν φίλο του στο σπίτι του και παρακολουθούσαν την τελευταία σειρά. Αφού άκουσε τους υπόπτους, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν από αυτούς. Ποιος ήταν? Ήταν ο Άντριαν, διότι το σπίτι του δεν είχε καμινάδα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τζάκι μέσα για να το καθαρίσει.